Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πέμπτη σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου, και αυτό είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Εκατομμύρια ευρώ απαιτούνται για την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε η θεομηνία στη Σαμοθράκη. Τι είπαν στη συνάντησή τους ο Αντιπεριφερειάρχης Εύρου με τον Υπουργό Εσωτερικών. Χέρι βοηθεία στο νησί του Εύρου από το Δήμο Αλεξανδρούπολης. Τεχνικά κλιμάκια βρίσκονται στη Σαμοθράκη. Εκπόνηση μελετών και αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την καταστροφική νεροποντή. Ειδικές ρυθμίσεις για το σύνολο των οφειλών και των οικονομικών υποχρεώσεων των επιχειρηματιών της Σαμοθράκης ετούνται ο πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου Εύρου και ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Παραρτήματος Θράκης. Στην Αλεξανδρούπολη βρέθηκε ο ιδρυτής και πρώην διοικητής της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος Μανώλης Φακιανάκης ως κεντρικός ομιλητής εκδήλωσης με θέμα την ασφαλή χρήση του διαδικτύου. Κυπριακό-ελληνοτουρκικές σχέσεις, ονοματολογικό της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας, σχέσεις με την Αλβανία, με επιστέγασμα την ελληνική παρουσία στην 72η Υπουργική Εβδομάδα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ήταν τα θέματα στα οποία αναφέρθηκε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτσιάς. Εκτενείς αναφορές στα κυρίαρχα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής έκανε ο Νίκος Κοτσιάς από τη Νέα Υόρκη και εν ώψη της επίσκεψής του στην Άγκυρα στις 24 Οκτωβρίου. Για την Τουρκία επέμεινε στην ανάγκη η ηγεσία της να παραμείνει σε ευρωπαϊκή τροχιά, εξέφρασε ανησυχία για τον αναθεωρητισμό και τις προκλήσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε ατύχημα. Παράλληλα, μίλησε για τη μια αποδοχή του διεθνούς δικαίου από τη γείτονα και μια όχι τόσο καλή πορεία όσον αφορά στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Όταν δύο χώρες δεν αναπτύσσουν τις διμερείς σχέσεις, οι εντάσεις αυξάνονται, δήλωσε μεταξύ άλλων. Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι καλές, αλλά δεν είναι τόσο καλές όσο εμείς θα τις θέλαμε. Εμείς θέλουμε μια Τουρκία ευρωπαϊκή, διότι μια ευρωπαϊκή Τουρκία θα είναι η μεγάλη κερδισμένη η Ελλάδα, δηλαδή θα είναι μια Τουρκία δημοκρατική, εξευρωπαϊσμένη. Ξέρουμε ότι είναι μακρύς ο δρόμος. Έχω εξηγήσει στους Τούρκους συναδέλφους μου ότι η προοπτική η ευρωπαϊκή της Τουρκίας δεν εξαρτάται από την Ελλάδα τόσο όσο από τους ίδιους. Θέλουν να δημοκρατήσουν τη χώρα τους, θέλουν να την εξευρωπαϊσούν. Τα ερωτήματα είναι στους ίδιους. Οι οικονομικές μας σχέσεις είναι εξαιρετικές. Η ανάπτυξη του τουρισμού, με τα προβλήματα αυτής της εβδομάδας με τα νησιά που παρουσιάστηκαν. Βέβαια, το απαγορευτικό, ναι, από τις 12 Οκτωβρίου. Ναι, ναι, λόγω των προστήμων που έχουν πέσει, αλλά τα πρόστιμα τα προβλέπει η ευρωπαϊκή νομολογία. Με εξαίρεση αυτό, η οικονομική ανάπτυξη των σχέσεων μας, δηλαδή και ο τουρισμός, βρίσκεται σε καλή πορεία. Σε όχι τόσο καλή πορεία βρίσκεται η αξιοποίηση των καναλιών επικοινωνίας που αφορούν τις διαπραγματεύσεις για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ιδιαίτερα στο στρατιωτικό τομέα, για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης στον οικονομικό τομέα, για τις διερευνητικές όσον αφορά την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου στο Αιγαίο σε όλη την έκταση και ούτω καθεξής. Εκεί έχουμε δυσκολίες. Και νομίζω ότι αυτές οι δυσκολίες έχουν να κάνουν με το ότι στην Τουρκία υπάρχει ένας, θα έλεγα ως καθηγητής, όχι ως υπουργός, αναθεωρητισμός, μια διάθεση, μια αποδοχή σε όλη την έκταση του διεθνούς δικαίου. Αλλά δεν μπορούν να ξεφύγουν από αυτό το δίκτυο. Στο θέμα των Σκοπίων επανέλαβε ότι η λύση του ονόματος και η εγκατάλειψη του αλυτρωητισμού είναι όροι για την ευρωατλαντική προοπτική της χώρας και οι όποιες εξελίξεις αναμένονται μετά τις δημοτικές εκλογές του Οκτωβρίου. Στα Σκόπια θα περιμένουμε τις εκλογές του Οκτώβρη, 15 αν έχει δεύτερο γύρο, 22 το Οκτώβρη. Τις δημοτικές λέτε. Ναι, θα πρέπει η ίδια η κυβέρνηση να αξιολογήσει αν ενδυναμώνεται ή δεν ενδυναμώνεται και ανάλογα η κυβέρνηση των Σκοπίων να δείξει αν θέλει και μπορεί να κάνει μια ουσιαστική διαπραγμάτευση για τη λύση του νοματολογικού. Θέλω να σας πω το εξής. Το νοματολογικό από πίσω του κρύβει ένα πρόβλημα αλυτρωτισμού. Ελπίζω και πιστεύω ότι θα υπάρξουν μέτρα από την πλευρά τους περιορισμού του αλυτρωτισμού. Παραδείγματος χάρη, συμφωνήσαμε στη Νέα Υόρκη με τον πολύ ενδιαφέροντα και ενδιαφέρουσα προσωπικότητα Υπουργό Εξωτερικών της γείτονας χώρας, τον κύριο Νικόλας Δημητρόφ, ότι θα κάνουμε μια κοινή επιτροπή από τον Νοέμβρη για 4 μήνες, ελπίζουμε να λειτουργήσει και να τελειώσει τη δουλειά της, που θα δει τα σχολικά βιβλία ώστε να χτυπηθεί ο αλυτρωτισμός και οι χάρτες που υπάρχουν σε αυτά. Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα ήδη.
που κάναμε. Κύριε Υπουργέ. Και άλλα πολλά βήματα που είμαστε στη διαπραγμάτευση. Σε ό,τι αφορά στην Αλβανία, ο κ. Κοτσιάς τόνισε ότι η έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων της χώρας έχει συνδεθεί και με το σεβασμό του δικαιώματος της ιδιοκτησίας και επέμεινε ότι πρέπει να λυθεί άμεσα το θέμα τίτλων ιδιοκτησίας που αφορά και την ελληνική μειονότητα, επισημένοντας ότι στο θέμα αυτό υπάρχει στήριξη και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Ουάσιγκτον. Η ελληνική γηγενής μειονότητα βρίσκεται υπό τη μεγάλη προστασία της ελληνικής δημοκρατίας και αυτή την περίοδο βρίσκεται και υπό την προστασία και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά ακόμα και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Όπως αγνωρίζετε, η Αλβανία είναι υποψήφια χώρα για κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς, όπως και με την γείτονα χώρα στο βορρά των Σκοπίων, οι υποψηφιότητες αυτές δόθηκαν άνευ όρων. Τώρα, για να ανοίξουν οι διαπραγματεύσεις, ανεφόρουν από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, έτσι. Αλλά για να ανοίξουν οι διαπραγματεύσεις, θα πρέπει να ικανοποιούν ορισμένες προαπαιτούμενα. Στην Αλβανία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έβαλε προαπαιτούμενο την μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήρθε στο Συμβούλιο των Υπουργών και ιτήθηκε αυτή η διέλειψή της, διότι προσθέσαμε άλλα 4 προαπαιτούμενα. Τα 4 προαπαιτούμενα είναι η μάχη ενάντια σε οργανωμένο έγκλημα που αφορά τον νότο της Αλβανίας και όλα αυτά τα ναρκοδολάρια που κυκλοφορούν στη σκηνή της Αλβανίας. Η μάχη απαιτεί ακόμα, έχουμε πει, την προστασία των μειονοτικών δικαιωμάτων και το ξεκαθάρισα ξανά στον ΟΗΕ και έγινε άμεσα κατανοητό από όλες τις πλευρές ότι αυτή η μεταρρύθμιση εισαγωγικά του Κότζα, ότι η μειονότητα είσαι μόνο αν είσαι σε 2 περιοχές, ενώ αν φύγεις από το χωριό σου και πας στα Τίρανα δεν είσαι μειονότητα, είναι ενάντια στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Η μειονότητα πρέπει να αναγνωρίζεται σε όλη την έκταση και όπου και αν βρίσκεται στην Αλβανία. Την ανάγκη να προχωρήσει το έργο της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης υπογράμμισε ο πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος επισκέφθηκε το Πρωτοδικείο Αθηνών στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Παράλληλα, σε εχμές κατά του Υπουργού Δικαιοσύνης για την κατάσταση που επικρατεί στα δικαστήρια, αλλά και με αφορμή την εισβολή μελών του Ρουβίκονα την Τετάρτη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Το Πρωτοδικείο Αθηνών στην Ευελπίδων επισκέφθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας συνομίλησε με πολίτες και νέους δικηγόρους ενώ επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις των δικαστηρίων. Σε δηλωσή του, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει τη μεγάλη ταλαιπωρία στην οποία υποβάλλονται οι πολίτες, οι δικηγόροι αλλά και το προσωπικό των δικαστηρίων μέσα από μια διαδικασία η οποία, όπως είπε, οδηγεί νομοτελειακά στη μεγάλη καθυστέρηση της απονομής δικαιοσύνης. Είναι πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν, τόνισε. Σκέφτηκα σήμερα το πρωί το Πρωτοδικείο Αθηνών στην Ευελπίδων, το μεγαλύτερο δικαστήριο της χώρας, όπου ευτυχώς είχα την ευκαιρία να διαπιστώσω την μεγάλη ταλαιπωρία την οποία υποβάλλονται πολίτες, δικηγόροι αλλά και το προσωπικό των δικαστηρίων μέσα από μια διαδικασία η οποία οδηγεί νομοτελειακά στη μεγάλη καθυστέρηση της απονομής της δικαιοσύνης. Είναι πολλά τα πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν. Δεν θα σταθώ μόνο στην ανάγκη να υποστηριχθούν οι δομές με κάποιες επιπρόσθετες προσλήψεις. Θα σταθώ ιδιαίτερα στην υποχρέωση της πολιτείας να προχωρήσει επιτέλους συνολικά στο έργο της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, έτσι ώστε να απλοποιηθούν οι διαδικασίες, να περιορίζεται η φυσική πρόσβαση στα δικαστήρια, να μπορούν πολίτες, δικηγόροι, να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις τους είτε από το σπίτι είτε από ένα κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών. Εκεί πέρα πρέπει να δώσουμε την μεγαλύτερη μας έμφαση. Οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για την επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης θα δώσουν ιδιαίτερη έμφαση στο κομμάτι της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, τόνισε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Και οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για την επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης θα δώσουν ιδιαίτερη έμφαση στο κομμάτι της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης. Δεν ήταν δυστυχώς ωραία η εικόνα την οποία αντίκρισα. Παρά τις εξαιρετικά φιλότιμες προσπάθειες των δικαστών αλλά και των διοικητικών υπαλλήλων εδώ πέρα στην Ευελπίδα. Και θα ήταν καλό και ο Υπουργός Δικαιοσύνης να έρθει μια βόλτα εδώ πέρα, να δει την κατάσταση του μεγαλύτερου δικαστηρίου, αντί να αρκείται στο να επιτρέπει στον Ρουβίκονα να εισβάλλει στο Υπουργείο του. Πάμε τώρα στο συνάδελφο Τάσο Μαρκουλίδη από το Καβάλα Πόρταλ και να ξεκαλησπέρα, Τάσο.
Καλησπέρα, Γεωργία. Καλησπέρα και σε όλους τους θεατές της Δέλτα Τηλεόραση. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με την επίσκεψη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε Καβάλα και Θάσο και να μας πεις τι έγινε ακριβώς εκεί και τι υπόθηκε. Δεν θα πάει τώρα ο Βαγγέλης Αποστόλου. Το πρόγραμμα του Αυριανό έχει κάποιες άλλες επισκέψεις σε εγκαταστάσεις αλληλείας, όπως η Γεραμονή. Παρόλα σήμερα το πρωί, ο κύριος Βαγγέλης Αποστόλου, ο οποίος έφτασε σε μια ημερίδα που αφορούσε προγράμματα ευρωπαϊκά για την αλληλεία στα οποία έχει ενταχθεί η Δημοτικές ή Καβάλας, συναντήθηκε με τη Δήμαρχο την Δήμητρα Τσανάκα και ανέφερε ότι θα παραχωρηθεί μια έκταση γύρω στα 25 στρέμματα στην Θάσο για να οικοδομηθεί ένας νέος βιολογικός σταθμός, μιλάμε για τον Πρίνο, και μια έκταση γύρω στα 4 στρέμματα για τη διαχείριση των απορριμμάτων στην περιοχή του Ζυγός, του χωριού του Ζυγού. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι και άλλες φορές έχουμε ακούσει παραχωρήσεις εκτάσεων από υπουργούς προς την Δημοτική Αρχή της Καβάλας. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά θα γίνει επιτέλους πράξη και θα μπορέσουν αυτές οι εκτάσεις να αξιοποιηθούν κατάλληλα όχι μόνο με το Δήμο Καβάλας αλλά και από το Δήμο Θάσου για τον βιολογικό σταθμό. Γεωργία. Τάσο, να πάμε και στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών που έχει να κάνει με τα δρομολόγια. Λοιπόν. Πάμε για περίοδο, οι συνεδριάσεις του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Προχθές λοιπόν, τρίτη πρωί, συνεδρίασε το ΣΑΣ στον Πειραιά. Αντικείμενο ήταν ο καθορισμός, μεταξύ άλλων, και ο καθορισμός των δρομολογιών κατά την λεγόμενη μη τουριστική περίοδο ή γενικότερα, να το πούμε πιο απλά, όλη την επόμενη σεζόν. Τώρα, αν και ο ακριβής καθορισμός των δρομολογιών μένει να γίνει από το λιμεναρχείο Καβάλας ως συνήθως, καθώς και οι τρεις ναυτιλιακές εταιρείες έχουν καταθέσει διαφορετικές προτάσεις, ωστόσο αυτό που κρατάμε πλέον ως πρόσημο, ως θετικό πρόσημο, είναι ότι για μια ακόμη φορά θα έχουμε, αντί για δύο ημερολογιακές ζώνες, θα έχουμε τρεις. Θα έχουμε δηλαδή την χειμερινή, την μέση και την τουριστική. Τώρα, η τουριστική μιλάμε για Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Η μέση περίοδος θα είναι Μάρτιος, Απρίλιος και Σεπτέμβριος. Και η υπόλοιπη θα είναι η χειμερινή, δηλαδή Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος, Ιανουάριος και Φεβρουάριος. Τώρα θα μου πεις τι σημασία έχει αυτό. Έχει διότι συνήθως τα δρομολόγια στη χειμερινή περίοδο είναι τα μισά από ότι στην τουριστική και την καλοκαιρινή αυξάνονται. Ενώ στη μέση θα είναι αυτό που λένε, δηλαδή αν πούμε ότι έχουμε 40 δρομολόγια στη θερινή περίοδο, στην μέση περίοδο θα έχουμε 30 δρομολόγια και στην χειμερινή γύρω στα 20. Αυτό από μόνο του είναι κάτι θετικό. Το ζήτημα είναι βέβαια τι ώρες θα μπουν και τα δρομολόγια, διότι ειδικά τη χειμερινή περίοδο τα δρομολόγια, ιδίως στη γραμμή Κεραμωτής Λιμένα, σταματάνε πάρα πολύ νωρίς, σταματάνε στις 6.30 ή στις 7. Και αυτό δεν βολεύει σε μεγάλο βαθμό τους κατοίκους της Θάσου, αλλά και πολλούς κατοίκους του χερσαίου τμήματος του νομού. Αφανή. Μάλιστα, Τάσο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά, για χαρά σας. Και περνάμε στην υπόλοιπη θεματολογία, κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών του Συμποσίου στη μνήμη του Στεφάνου Καραθεοδωρίου, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος έκλεισε την επίσκεψή του στην Ορεστιάδα προσκεκλημένος Δημοτικής Αρχής για τις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έτους Στεφάνου Καραθεοδωρή. Τη συγκίνησή του για την οργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων επί τη ευκαιρία της συμπλήρωσης 150 χρόνων από το θάνατο του μεγάλου τέκνου της Μητρός Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, αημνής του Στεφάνου Καραθεοδωρή, όπως είπε χαρακτηριστικά, εξέφρασε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος κατά την αντιφώνησή του στο συμπόσιο που διοργανώθηκε στην Ορεστιάδα. Στο πρόσωπο του Στεφάνου Καραθεοδωρή κοιμάται απόψε η μεμαρτυρημένη συμβολή στην επιβίωση του ημετέρου γένους, ορισμένων ταλαντούχων προσωπικότητων, αθάνατων εν τη Εκκλησία και εντογέννη και κτημένων έφτια, των προκρήτων δηλαδή και λογάδων εκείνων, των το καλών εργασαμένων και αναβληζόντων γλυκασμών ημί της επιγενωμένης.
Ο Στέφανος Καραθεοδωρίκη διακρίνεται, αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, ως εκπαιδευτικός και διευθυντής της περιφή μου τότε σχολής της Αδριανοπόλεως. Κοιμάται απόψε ο ιατρός της Ρωμιοσύνης, του οποίου η ιατρική επιστήμη ανύψωσε κεφαλήν αυτού κατά τη Σοφία Σειρά, μέχρι του σημείου η περιοπή της επιστήμης του να διακονήσει τα Οθωμανικά ανάκτορα. Όπως είπε ο προκαθήμινος Ελληνικής Εκκλησίας, ο Στέφανος Καραθεοδωρή υπήρξε ο εμπνευστής της συστάσεως, ιδρυτικό μέλος και πρώτος πρόεδρος του γνωστού δια την προσφορά του προς την παιδεία του Γένους Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινούπολεως, ενώ συνέταξε και το ιστορικό κείμενο της ίδρυσης και το στόχο αυτού. Ο Στέφανος Καραθεοδωρή περαιτέρω, ως μέλος συγκροτηθήσεις τότε επιτροπής, συνέταξε και υπέβαλε στην Οθωμανική Αρχή εμπεριστατωμένη έκθεση, δια της οποίας κατοχυρούντο τα δίκαια του Οικουμενικού Πατριαρχείου και απεδεικνύοντο υποεθνικιστικών κινήτρων υποκινούμενε ενέργειε βουλγαροφόνων ιεραρχών και κληρικών. Υπήρξαν ακόμη ο εμπνευστής της συστάσεως, ιδρυτικό μέλος και πρώτος πρόεδρος του γνωστού δια την προσφορά του προς την παιδεία του γένους ενδικαθημάς Ανατολή Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινούπολεως, συντάξας και το ιστορικό κείμενο της ιδρύσεως και των στόχων αυτού. Ο Δήμος Ορεστιάδος, εις τον οποίον προείσταστε αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, και η Ιερά Μητρόπολης μετά το εκλεκτού εν Χριστώ αδελφού, η ερωτά του Μητροπολίτου Διδημοτήχου Ορεστιάδος και Σουφλίου κυρίου Δαβασκηνού, λίαν ευστόχος ελάβετε την απόφαση να ανακηρύξετε το τρέχον έτος 2017, έτος Στεφάνου Καραθεοδωρή. Οργανώσαντες διαφόρους εορταστικάς εκδηλώσεις εν Κωνσταντινούπολη και εντάφθα, το αποκορύφωμα των οποίων έχουμε την χαρά να ευλογώμεν, επισκεπτόμενοι επί τούτο την πόλη σας κατά το διήμερο τούτο. Σας ευχαριστούμε, Άγιε Δημοτήχου και ενδιβότατε κύριε Δήμαρχε, δια την τιμητική πρόσκλησή σας να προστώμεν των εκδηλώσεων και να ευλογήσουμε τον προσφυλή λαό σας και το πλουσιότατο έργο σας. Απευθυνόμενος στον Οικουμενικό Πατριάρχη, κατά την ομιλία του, ο Δημάρχος Ορεστιάδας Βασίλης Μαυρίδης είπε πως η παρουσία του προσδίδει υψηλούς και πολλαπλούς συμβολισμούς, ότι σημαντικότερο έζησε ο τόπος πνευματικά στη σύγχρονη ιστορία του. Οι μέρες αυτές για την Ορεστιάδα και τον Δήμο μας είναι σημαντικές και έχουν ιδιαίτερη ιστορική βαρύτητα. Έχουν μια ιδιαίτερη βαρύτητα τόσο λόγω του μεγέθους των προσωπικότητων που διασταυρώνονται στον χρόνο, όσο και της δυναμικής του που δημιουργεί κατά τη διάρκεια του στο μεγάλο πνευματικό γεγονός του έθνους Στεφάνου Καραθεοδωρή. Η παρουσία σας, Παναγιώτατε, προσδίδει στις μέρες αυτές υψηλούς και πολλαπλούς συμβολισμούς. Ό,τι σημαντικότερο έζησε ο τόπος πνευματικά στη σύγχρονη ιστορία. Μεταξύ των θεμάτων που παρουσιάστηκαν στο πρώτο συμπόσιο για τον Στέφανο Καραθεοδωρή ήταν η ιατρική στην Κωνσταντινούπολη την εποχή του Καραθεοδωρή από τον επίκουρο καθηγητή ιστορίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης Κώστα Τρομπούκη και ο Στέφανος Καραθεοδωρή και το Οικουμενικό Πατριαρχείο το 19ο αιώνα από τον Δημήτρη Σταματόπουλο, καθηγητή Βαλκανικής και Οθωμανικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Το θέμα της δικής μου εισήγησης είναι κατά κάποιο τρόπο εισαγωγικό. Απεριγράφει την ιατρική στην Κωνσταντινούπολη την εποχή του Στέφανου κυρίως και του Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή, εξηγεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο έδρασαν οι δύο Καραθεοδωροί, τόσο από πλευράς νοσηλευτικών ιδρυμάτων και κυρίως ιατρικής εκπαίδευσης στην Κωνσταντινούπολη την εποχή εκείνη. Σε ό,τι αναφορά το μουσείο και όλες τις δραστηριότητες που εξελίχθηκαν αυτό το Σαββατοκύριακο εδώ στην Ορεστιάδα, έχει πολύ μεγάλη σημασία στον τόπο καταγωγής αυτών των μεγάλων ανδρών να παρουσιάζεται το έργο τους και να προβάλλεται σαν παράδειγμα. Ο Στέφανος Καραθεοδωρής, όπως και ο γιος του Αλέξανδρος, ήταν από τους ανθρώπους που πάλεψαν πάρα πολύ για να μην οδηγηθεί η κατάσταση στο σχίσμα το 1972.
προσπάθησαν να βρουν Βουλγάρους από την άλλη πλευρά, όπως ο Γκαμπρίλ Κρέστοβιτς, για παράδειγμα, που μπορούσαν να ομονοήσουν, να συγκεράσουν τα διεσόδα, να μην φτάσουν στη ρήξη. Δυστυχώς όμως και ο ίδιος πέθανε το 67, δεν πρόλαβε να δει την όψιση του ζητήματος του 70-72, αλλά και από τις δύο πλευρές, κυρίως όμως από τη Βουλγαρική, οι ακραίοι εθνικιστές επικράτησαν και έτσι δεν μπόρεσε τελικά να βρεθεί μια λύση. Αναγκαστήκαμε να ταλαιπωρούμαστε με την ιστορία του σχίσματος μέχρι το 1945, όταν τελικά κελύθηκε μεταξύ Πατριαρχείου και Βουλγαρικής Εκκλησίας. Η μορφή του είναι καταπληκτική. Έχει μια παγκόσμια αναγνώριση και φαίνεται από το γεγονός ότι απόγονοι εν ζωή βρισκόμενοι σήμερα, γύρω στα 20 άτομα της οικογένειας του Καραθοδωρή, είναι μεταξύ μας. Το σημαντικό δεν είναι ότι σήμερα γίνεται η αρχή για να γίνονται οι διάφορες εκδηλώσεις σε όλη την οικογένεια των Καραθοδωρή. Μέχρι πριν από τα Χριστούγεννα πιστεύουμε ότι θα γίνεται και η έκθεση των μνημείων, των αντικειμένων τα οποία θα χαρίσει η οικογένεια και θα βρίσκονται στο μουσείο μας, θα φιλοξενηθούν εσαί. Σήμερα θα μιλήσω βασικά για το θέμα του συμποσίου. Στέφανος Καραθοδωρής είναι 150 χρόνια από το θάνατό του και ως εκ τούτου και από τον πενταετρίδα την οποία γιορτάσαμε και στην Κωνσταντινούπολη και αυτό το τριήμερο εδώ. Και θα μιλήσω για τη ζωή του και το έργο του βασικά πάνω στις βασικές γραμμές. Βέβαια όλοι μας στηριζόμαστε στο έργο του ευρύτη του κυρίου Τσονίδη, ο οποίος έχει κάνει μια εκπληκτική δουλειά, και ευελπιστούμε και στο μουσείο να μπορέσουμε αυτή να την αναδείξουμε μετά ανάλογα. Ένα όραμα για το σύλλογο, ένα σύλλογος που κλείνει φέτος 40 χρόνια, μια προσπάθεια που κατέβαλαν όλα τα διοικητικά συμβούλια, πραγματοποιήθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εγκαινιάστηκε το Μουσείο των Καραθεοδωρή από τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Μεγαλύτερη τιμή και χαρά από αυτό το πράγμα δεν μπορέσαμε να ζήσουμε. Αυτό που βιώνουμε είναι πραγματικά ιστορικό και τα συναισθήματα χαράς είναι απερίγραπτα σε όλους μας. Ενημερώσεις σε σωματεία υπαλλήλων στην Αλεξανδρούπολη πραγματοποιεί το εκτελεστικό μέλος της ΑΔΔΗ από την Αθήνα, Δημήτρης Μπράτης. Αφορμή των ενημερώσεων, η πρόσφατη ψήφιση της τροπολογίας της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης στη Βουλή για την αξιολόγηση των υπαλλήλων. Στην Αλεξανδρούπολη βρέθηκε στέλεχος της ΑΔΔΗ από την Αθήνα προκειμένου να ενημερώσει σωματεία εργαζομένων ύστερα από την πρόσφατη ψήφιση τροπολογίας που κατατέθηκε στη Βουλή από την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης Όλγα Γεροβασίλη αναφορικά με την αξιολόγηση των υπαλλήλων. Με τη νέα τροπολογία, οι προϊστάμενοι είναι αυτοί που καλούνται να εφαρμόσουν την αξιολόγηση. Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται, αξιολογητές των υπαλλήλων θα είναι οι δύο ιεραρχικά προϊστάμενοι τους, οι οποίοι θα πρέπει να κινήσουν τη διαδικασία και να συμπληρώσουν τα χαρτιά κρίνοντας τους υφισταμένους τους. Στην περίπτωση που δεν το πράξουν, δεν θα έχουν δικαίωμα εκ νέου διεκδίκησης θέσης ευθύνης. Έχουμε συνάντηση με όλα τα πρωτοβάθμια σωματεία του νομού. Με αφορμή την τροπολογία που ψήφισε η κυρία Γεροβασίλη πρόσφατα στη Βουλή στις 21 του Σεπτέμβρη για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, για τα ζητήματα τα μισθολογικά, τα συνταξιοδοτικά και όλα όσα έχουν να κάνουν με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι δημόσιοι υπάλληλοι και το δημόσιο γενικότερα, που όπως γνωρίζετε όλοι έχει αποψηλωθεί κατά 400.000 υπαλλήλους τα τελευταία 7 χρόνια. Επίσης, το μεσημέρι θα πάμε σε μια γενική συνέλευση στο Δήμο σε λίγο μετά τη συνέντευξη από εδώ, στη 1.30 το μεσημέρι, και αύριο θα πάμε σε γενική συνέλευση αύριο το πρωί στο νοσοκομείο εργαζομένων για τα θέματα που έχουν να κάνουν κυρίως με την αξιολόγηση. Αυτό που θέλω να σας τονίσω είναι το εξής, ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι ως το 2011 είχαν αξιολόγηση με συγκεκριμένες νομοθετικές διατάξεις που προβλεπόταν. Μετά το 2011 και με τους μνημονιακούς νόμους, με τον νόμο Μητσοτάκη, κυρίως τον νόμο 4250, τα δεδομένα άλλαξαν. Υπήρξαν απολύσεις και διαθεσιμότητες στο δημόσιο. Υπήρξε το γνωστό 15% υποχρεωτικά οι εργαζόμενοι στο δημόσιο θα έπρεπε να πάρουν κάτω από τη βάση. Ο νόμος αυτός ακυρώθηκε κάτω από τις απεργιακές κινητοποιήσεις που κάναμε τότε και την απεργία αποχή. Η απεργία αυτή συνεχίστηκε και επί των ημερών της σημερινής κυβέρνησης, γιατί η κυρία Γεροβασίλη ψήφισε στη Βουλή μία διάταξη για την αξιολόγηση, χωρίς εδώ και δύο χρόνια, ο κύριος Βερναρδάκης, χωρίς όμως πρώτα
να έχει επιλέξει αντικειμενικά, όπως ο ίδιος ο νόμος προβλέπει, τα στελέχη που θα αξιολογήσουν τους δημοσίους υπαλλήλους. Όπως είχε δηλώσει η Υπουργός Όλγα Γεροβασίλη στη Βουλή, καλώντας τους βουλευτές να υπερψηφίσουν τις διατάξεις της τροπολογίας, αξιολόγηση για εμάς δεν σημαίνει ούτε διαθεσιμότητες ούτε απολύσεις. Ταυτόχρονα όμως δεν μπορεί να σημαίνει αποχή από τα εκ του νόμου καθήκοντα και απαξίωση της λειτουργίας των δομών του δημοσίου. Την έντονη αντίδρασή της εξέφρασε η ΑΔΔΗ, η οποία κάνει λόγο για νομοθέτηση της απεργοσπασίας. Παρά τις πιέσεις, τις απειλές, τους εκφοβισμούς, η απεργία αποχή της ΑΔΔΗ είχε και έχει ποσοστά 80% έως 100%, κάτι που και η ίδια η Υπουργός αναγνώρισε. Αντί λοιπόν αυτό να την προβληματίσει και να καθίσει στο τραπέζι του διαλόγου, θεσμοθέτησε πρόσφατα στη Βουλή, στις 21 του Σεπτέμβρη, στο νόμο 4489, ψήφισε μια τροπολογία με την οποία νομοθετεί την ανταπεργία. Είναι η πρώτη κυβέρνηση μετά τη μεταπολίτευση που παίρνει τιμωρητικά μέτρα επειδή κάποιος συμμετέχει σε μια νόμιμη απεργία. Λέει δηλαδή ότι όσοι υπάλληλοι δεν πάρουν μέρος στις διαδικασίες αξιολόγησης, όσοι προϊστάμενοι, δεν θα μπορούν να λάβουν μέρος στις επερχόμενες κρίσεις. Αυτό είναι πέρα για πέρα αντισυνταγματικό και παράνομο. Έρχεται σε ευθεία αντίθεση με το άρθρο 23 του Συντάγματος που κατοχυρώνει το δικαίωμα της απεργίας. Και δεν το λέμε εμείς αυτό. Απευθυνθήκαμε σε δικηγόρους αλλά και σε δύο κορυφαίους πανεπιστημιακούς. Το ζήτημα απέκτησε ευρύτερα χαρακτηριστικά που έχει να κάνει με το δικαίωμά μας στην απεργία. Δεν μπορεί κανείς, καμία κυβέρνηση, να νομοθετεί μέτρα κατά νόμιμης απεργίας. Αυτό αντιβαίνει στο Σύνταγμα και στο νόμο 1264 του 82. Η κορυφαία συνδικαλιστική οργάνωση των δημοσίων υπαλλήλων σημειώνει στο μεταξύ με ανακοίνωσή της ότι η απεργία αποχή συνεχίζεται, παραθέτοντας μάλιστα τρεις γνωματεύσεις νομικών και τονίζοντας ότι η τροπολογία προβλέπει τιμωρητικά μέτρα για όσους συμμετέχουν στην απεργία αποχή της ΑΔΔΗ, που είναι καθόλου νόμιμη και κάνοντας λόγο για αντισυνταγματικότητα. Το νομαρχιακό τμήμα με χαρά του δέχεται μέλους σήμερα, μέλους εκτελεστικής επιτροπής ΑΔΔΗ, τον Δημήτρη τον Πράτη, και μάλιστα πολύ σύντομα, μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, τον έχουμε ξανά κοντά μας για να ενημερώσουμε τους συναδέλφους από υπηρεσία σε υπηρεσία, όπου είναι δυνατό βέβαια, για το τι σημαίνει απεργία αποχή από την αξιολόγηση και πώς αυτό πρέπει να το διαφυλάξουμε ως όπως το διαφυλάττει και το Σύνταγμα της χώρας μας, το δικαίωμα δηλαδή της απεργίας. Σκοπός μας είναι να συνεχίσουμε να διαφυλάττουμε αυτό το κατοχυρωμένο δικαίωμά μας, το δικαίωμα της απεργίας. Δεν μπορεί καμιά κυβέρνηση, έστω και αν το κάνει για πρώτη φορά μετά τη μεταπολίτευση, καμιά κυβέρνηση να καταπατήσει το δικαίωμα αυτό. Είναι κατοχυρωμένο και με την εγχώρια και με τη διεθνή νομοθεσία. Πρέπει να φυλάξουμε οι εργαζόμενοι τις τελευταίες μας θερμοπύλες. Μας έχουν πάρει πολλά τα τελευταία χρόνια. Το δικαίωμα της απεργίας δεν θα τους το αφήσουμε να μας το αφαιρέσουν. Ούτε με κίνητρα που πρημοδοτικά, ούτε με κίνητρα φόβου και τρομοκρατίας. Ο Υπουργός Εσωτερικών ενέκρινε έκτακτη οικονομική ενίσχυση της τάξης των 150.000 ευρώ για την αντιμετώπιση σε πρώτη φάση των καταστροφών στη Σαμοθράκη. Το σύνολο των χρημάτων που απαιτούνται για να επανέλθει το νησί είναι γύρω στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό δήλωσε μεταξύ άλλων ο Αντιπεριφερειάρχης Εύρου για την επόμενη μέρα μετά και την καταστροφική Νεροποντή. Ο κ. Πέτροβιτς είχε συνάντηση με τον Πάνο Σκουρλέτη στην Αθήνα, ενώ σημείωσε πως υπάρχει ανάγκη για την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ανασυγκρότησης. Έκτακτη οικονομική βοήθεια ύψους 150.000 ευρώ για να καλυφθούν άμεσες ανάγκες που προέκυψαν από τις ζημιές στις υποδομές της Σαμοθράκης εξαιτίας της φοδρής κακοκαιρίας που έπληξε το νησί, ενέκρινε ο Υπουργός Εσωτερικών Πάνος Κουρλέτης μετά από σχετικό αίτημα του Δήμου. Ο Αντιπεριφερειάρχης Εύρου βρέθηκε την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα, όπου είχε συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών αναφορικά με τον συντονισμό των δράσεων για την επόμενη ημέρα στη Σαμοθράκη. Η πρώτη μας επαφή με τον κύριο Σπίρτσι που έγινε στο νησί ήταν σημαντική, αλλά περιμένουμε πλέον τα αποτελέσματα. Είναι βέβαια κλιμάκιο της Εγνατίας με εντολή του Υπουργού Υποδομών που βοηθάει στην επούλωση των πληγών και βέβαια στο θέμα της σύνδεσης με την νότια πλευρά. Υπάρχουν όμως και άλλα ζητήματα.
έπρεπε να υπάρχει ένα κονδύλιο. Ένα κονδύλιο το οποίο θα έδιδε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Χθες βρέθηκα στην Αθήνα, μίλησα με τον κύριο Σκουρλέτη, τον Υπουργό των Εσωτερικών. Ένα κονδύλιο που ζήτησε ο Δήμος. Προσπαθήσαμε να αυτό, αν θέλετε, να είναι λίγο πιο ενισχυμένο σε πρώτη φάση. Με τα χιλιάδικα που δίνει το Υπουργείο, δεν είναι χρήματα που μπορούν να συμβάλλουν στην εκτόνωση της κατάστασης. Είναι όμως, όπως είπε ο Υπουργός, μία πρώτη βοήθεια. Και σε δεύτερο σκέλος, να δούμε πώς θα διεκδικήσουμε ακόμη περισσότερα χρήματα. Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση αποδίδεται στον Δήμο με χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών, πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού της χώρας, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων για αυτούς τους λόγους. Αυτό όμως που προέχει είναι να λειτουργήσουμε σε μία άλλη λογική. Το φαινόμενο στη Σαμοθράκη ήταν καταστροφικό. Ως εκ τούτου θα πρέπει να υπάρχει ένας επανασχεδιασμός για την αναπτυξιακή πορεία του νησιού. Θα πρέπει να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο, και το τονίσαμε από το βράδυ της Τρίτης στην πρώτη σύσκεψη με τον κύριο Σπίρτζη. Πρέπει να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανασυγκρότησης των υποδομών και της οικονομίας του νησιού. Και επιπλέον θα πρέπει να υπάρξουν οι λεγόμενες φορολογικές ελαμφρύσεις για τους επιχειρηματίες και τους επαγγελματίες, καθώς επίσης και οικονομικές ελαφρύνσεις για τους κατοίκους. Ήρθε η ΑΣΒΕ, από την πρώτη στιγμή ήταν η ΑΣΒΕ εκεί, θα γίνει οριοθέτηση του χώρου προκειμένου να δοθούν το ταχύτερο δυνατό αποζημιώσεις. Ήδη οι κάτοικοι του νησιού δηλώνουν τις οικίες οι οποίες έχουν πληγεί από την θεομηνία, και οι επαγγελματίες αντίστοιχα δηλώνουν τις επιχειρήσεις τους. Τα κλιμάκια της περιφέρειας θα εκτιμήσει τις επιχειρήσεις και κλιμάκιο του Δήμου θα εκτιμήσει τις οικοσυσκευές. Να σημειωθεί ότι το προηγούμενο χρονικό διάστημα η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είχε εγκρίνει το ποσό των 400.000 ευρώ για την αναβάθμιση του οδικού δικτύου στο νησί του Εύρου, ποσό το οποίο παραμένει σύμφωνα με τα λεγόμενα του Αντιπεριφερειάρχη διαθέσιμο. Ωστόσο, με τα νέα δεδομένα, ύστερα από την καταστροφική νεροποντή που διέκοψε την κυκλοφορία προς το χωριό Λάκωμα, απομόνωσε τα χωριά Ξηροπόνταμος, Λάκωμα, Προφήτης Ηλίας, ενώ παρασύρθηκε και η γέφυρα μετά το χωριό Αλόνια στο 5ο χιλιόμετρο του δρόμου Καμαριώτισσας Χώρας, το ποσό των 400.000 ευρώ φαντάζει μη επαρκές. Εμείς ως περιφέρεια έχουμε εγκρίνει ένα ποσό της τάξης των 300.000 ευρώ για τις υποδομές του νησιού. Αυτό όμως πριν τη φυσική καταστροφή. Τα χρήματα υπάρχουν και θα δοθούν για τις υποδομές. Βέβαια, ο Δήμος στο παρελθόν, όταν ήταν στα όρια της χεροκοπίας, τώρα είναι στα όρια της βιωσιμότητος, δεν έχει αποφύγει δηλαδή ακόμη τις δυσάρεστες εξελίξεις. Στη μια πρόχειρη εκτίμηση που είχε κάνει ο κύριος Βίτσας, μας είχε πει ότι για να μπορέσει το νησί να αποκτήσει υποδομές ουσίας, υποδομές που θα του δώσουν μια προοπτική και γενικότερα να μπορέσουμε να βγούμε από τα διέξοδα που αντιμετωπίζει η Σαμοθράκη, απαιτείται ένα κονδύλιο περίπου της τάξης των 4 εκατομμυρίων ευρώ. Νομίζω ότι δεν είναι πολλά χρήματα για ένα νησί σαν τη Σαμοθράκη, και σίγουρα δεν είναι πολλά χρήματα. Στη Σαμοθράκη τώρα βρίσκεται από το μεσημέρι ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, προκειμένου να συνδράμει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που άφησε πίσω της η καταστροφική νεροποντή. Ο Βαγγέλης Λαμπάκης επεσήμανε ότι η Δημοτική Αρχή είναι έτοιμη να εκπονήσει τις μελέτες που απαιτούνται για την ανασυγκρότηση των υποδομών στο νησί, τονίζοντας ότι σε τέτοιες στιγμές δεν χωρούν επικοινωνιακά παιχνίδια. Στη Σαμοθράκη μετέβη κλιμάκιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης με επικεφαλή τον Δήμαρχο, τείνοντας μια χείρα βοηθείας και συνεργασίας στις αρχές του νησιού, που πρόσφατα επλήγησε σημαντικά από έντονη βροχόπτωση. Την αποστολή της Δημοτικής Αρχής αποτελούν ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης και Αποχέτευσης, με επικεφαλή τον Βαγγέλη Λαμπάκη, ο οποίος θα έχει συνάντηση με τον ομόλογό του Θανάση Βίτσα, προκειμένου να γίνει καταγραφή των προβλημάτων και των αναγκών, στην εξυπηρέτηση των οποίων θα μπορούσε να συμβάλλει η Δημοτική Αρχή της πρωτεύουσας του Νομού Εύρου. Μια σκληρή πραγματικότητα και λόγοι επικοινωνιακοί δεν πρέπει να υπάρχουν σε αυτή την καταστροφή της Σαμοθράκης. Χθες είχα το συνέδριο της Πέρσης στην Κομωτινή και ήταν αδύνατο να πάω, να προσεγγίσω, αλλά σήμερα πηγαίνω με δύο μηχανικούς, με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, με ένα φορτηγό γεμάτο
με όσα υλικά μας ζήτησε ο Δήμαρχος χθες, ιδιαίτερα για τα δίκτυα της σύνδρευσης από τη ΔΙΑ της Αλεξανδρούπολης. Και σκοπός μας είναι να καθίσουμε με τον Θανάση, με τον συνάδελφό μου, τον φίλο μου, τον Δήμαρχο, τον κύριο Βίτσα, και να δούμε πώς θα περπατήσουμε γρήγορα, γιατί πολύ σωστά λειτουργήσε το Υπουργείο Υποδομών, πολύ σωστά λειτουργήσε η Περιφέρεια, πολύ σωστά λειτουργήσε και λειτουργούν όλοι αυτοί και ο στρατός, αλλά αυτό που πρέπει να γίνει με το Δήμο της Αλεξανδρούπολης και το Δήμο της Αμβδάκης τώρα είναι ένα πάρα πολύ βασικό σχέδιο στο οποίο, από το οποίο θα εξαρτηθεί η δυνατότητα να γίνουν, να υλοποιηθούν έργα, μελέτες και αναθέσεις. Δηλαδή, τι εννοώ? Επειδή ο Δήμος Αμοθράκης δεν διαθέτει τεχνική υπηρεσία, άρα δεν μπορεί, αφού δεν έχει ISO, δεν έχει δυνατότητα διαχείρισης, δεν έχει δυνατότητα μελέτης, επίβλεψης, παρά μόνο ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, πρέπει, όπως έχουμε κάνει τουλάχιστον 5 φορές με 5 προγραμματικές συμβάσεις, πρέπει ό,τι συμβεί από πλευράς υλοποίησης έργων στο Δήμο να προχωρήσει μέσα από το Δήμο της Αλεξανδρούπολης. Ο Βαγγέλης Λαμπάκης, με την ιδιότητά του και ως πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αναμένεται να ενημερώσει και τους υπόλοιπους δημάρχους της Ένωσης, προκειμένου να συνδράμουν ο καθένας με τα μέσα και τον τρόπο του στην αμεσότερη ανακούφιση των κατοίκων του νησιού. Η αποστολή του Δήμου Αλεξανδρούπολης μετέφερε ήδη κάποιες προμήθειες, μεταξύ των οποίων και εμφιαλωμένα νερά, δεδομένου του ότι μεγάλο μέρος της Αμοθράκης δεν διαθέτει αυτή τη στιγμή παροχή νερού. Κατόπιν συζητήσεων με πρωτοβουλία του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης και του Δημάρχου της Αμοθράκης, ήρθαμε σε επικοινωνία και ζητήσαμε να εκτελέσουμε κάποιες παραγγελίες από υλικά οι οποίες δεν υπάρχουν στη Αμοθράκη και είναι μάλιστα και πάρα πολύ δύσκολες στην αγορά. Έτσι λοιπόν εξαντλήσαμε όλα τα όρια που είχαμε, πήραμε άμεσα και γρήγορα τα υλικά αυτά, τα φορτώσαμε σε ένα αυτοκίνητο και θα τα στείλουμε ως πρώτο στάδιο βοήθειας προς την Σαμοθράκη, η οποία πλήττεται τόσο σκληρά το διάστημα αυτό. Θα δούμε στην πορεία τώρα, θα καταγραφούν οι ανάγκες, θα δούμε αν χρειαστεί να στείλουμε και προσωπικό. Προς το παρόν πάει ένα αυτοκίνητο με τα υλικά. Νομίζω ότι την Κυριακή θα κάνουμε μια σύσκεψη με τον Δήμαρχο που θα έχουν γυρίσει από το νησί και θα δούμε τις ανάγκες, αν χρειάζεται και απαιτείται θα στείλουμε και κόσμο για να κάνουν το δίκτυο σε 2 χωριά τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται χωρίς νερό. Είναι μια θεομηνία η οποία πραγματικά κανείς δεν την περίμενε και νομίζω ότι πρέπει όλοι, ο καθένας όπως μπορεί, να συνδράμουμε στο να ξεπεραστεί γρήγορα και να γλιτώσουν από την ταλαιπωρία οι κάτοικοι. Η ΔΕΙΑ είναι δίπλα στο Δήμο Σαμοθράκης, όπως και όπου αλλού χρειαστεί να βοηθήσει και να συνδράμει και με την υποστήριξη του προσωπικού της, αλλά και με υλικά όπου χρειαστεί. Θα καταστρώσουμε απόψε σχέδια με το Θανάση το Βίτσα, με το Δήμο της Σαμοθράκης, και θα δρομολογήσουμε έτσι τα πράγματα ώστε η Σαμοθράκη να δεχθεί όλα αυτά που χρειάζεται από το Δήμο της Αλεξανδρούπολης και γρήγορα να ανανύψει. Αυτό το υπόσχομαι, γιατί η Σαμοθράκη είναι ένα κομμάτι από την ψυχή μας, όπως είναι και η Αλεξανδρούπολη. Άρα λοιπόν θα συμβαδίσουμε, όχι όπως είπα στην αρχή χάρη επικοινωνίες, για να διαφημίσουμε κάποια πράγματα, τις ευαισθησίες μας και τις πολιτικές μας εικόνες, αλλά γιατί πρέπει αυτή τη φορά τουλάχιστον να μην αφήσουμε το χώρο για επικοινωνιακά παιχνίδια, αλλά μόνο για δουλειά. Γι' αυτό λοιπόν πάω εκεί τώρα για να δουλέψω. Ειδικές ρυθμίσεις για το σύνολο των οφειλών και των οικονομικών υποχρεώσεων των επιχειρηματιών της Αμοθράκης ετούνται ο πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου Εύρου και ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Παραρτήματος Θράκης από το Υπουργείο Οικονομικών και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Όπως επισημαίνουν ο Χριστόδουλος Τοψίδης και ο Μενέλαος Μαλτέζος, η κοινωνική και η οικονομική κατάσταση στο νησί θα αργήσει να ομαλοποιηθεί, γεγονός που καθιστά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των επαγγελματιών για το επόμενο χρονικό διάστημα τουλάχιστον αδύνατη.
Επιστολή προς τον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργο Πιτσιλή απέστειλε ο πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου Εύρου, διατυπώνοντας το αίτημα της αναστολής των ληξιπρόθεσμων προς το δημόσιο οφειλών των επιχειρήσεων της Σαμοθράκης ύστερα από την πρόσφατη θεομηνία που έπληξε το νησί. Οι επαγγελματίες υπέστησαν σοβαρές ζημιές σε αρκετές περιπτώσεις καταστροφικές, βλέποντας τους κόπους μιας ζωής να καταστρέφονται μέσα σε μερικές ώρες. Εμείς σπεύσαμε χθες, μόλις βγήκε η ανακοίνωση ότι το νησί είναι σε έκτακτη ανάγκη για 6 μήνες, να αποστείλουμε επιστολή στον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, τον κύριο Πιτσιλή, καθώς επίσης κοινοποίησαμε το έγγραφο στην αρμόδια υφυπουργό, την κυρία Παπανάτσιου, και στο γραφείο του Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα, στο οποίο ζητάμε αναστολή όλων των υποχρεώσεων, φορολογικών υποχρεώσεων, ένφια, καθώς επίσης και εύκα, της αποπληρωμής, γιατί η καταληκτική ημερομηνία είναι Παρασκευή 29 του μηνός, θα πρέπει άμεσα να βγει η απόφαση, που σημαίνει σήμερα στη διάρκεια της ημέρας, να έχει βγει η απόφαση αναστολή των πρώτων δόσεων για 9 μήνες μέχρι να ξεκινήσει η θερινή περίοδο. Έτσι λοιπόν, χθες μόλις αποστείλαμε στο γραφείο του Πρωθυπουργού, πήραμε αμέσως απάντηση από την Παπαδοπούλου Έλληνα, που είναι ειδική σύμβουλος του Πρωθυπουργού, και μας είπε το θέμα έχει κοινοποιηθεί ήδη στο αρμόδιο Υπουργείο για να πάρει τη διαδικασία της γραφειοκρατίας για να βγει η απόφαση για να μπορέσουν πραγματικά να ωφεληθούν οι συμπολίτες μας, τα μέλη μας και γενικότερα όλοι οι άνθρωποι του νησιού. Η εικόνα της καταστροφής στη Σαμοθράκη έχει δημιουργήσει προβλήματα βιωσιμότητας στις τοπικές επιχειρήσεις, αφού οι περισσότερες έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές στις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό τους, δημιουργώντας παράλληλα προβλήματα και στη λειτουργία τους το επόμενο χρονικό διάστημα. Τα προβλήματα στην υδροδότηση και τη ρευματοδότηση στο μεταξύ σε μεγάλο μέρος του νησιού, όπως και στο οδικό δίκτυο, συντελούν σε αδυναμία πληρωμής των τρεχουσών οφειλών προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Καθώς επίσης δεν είναι μόνο εκεί, αποστείλαμε και άλλο έγγραφο στον διοικητή του ΕΦΚΑ, τον κύριο Θανάσιο Μπακαλέξη, και κοινοποίησε στην αρμόδια υπουργού την κυρία Χτσίουγλου, υπουργού Εργασίας. Ξέρετε πολύ καλά ότι στην περασμένο χρονικό διάστημα, στις 16 και 17 Σεπτεμβρίου, υπήρχε κλιμάκιο ελεγκτών το ΕΦΚΑ στο νησί και πάνω από 30 επιχειρήσεις βρήκαν παραβάσεις, τις οποίες δεν κρίνουμε εμείς αν ήταν σωστές ή λάθος, έκανε τη δουλειά της το ΕΦΚΑ, αλλά σε αυτή τη στιγμή που χρειάζεται αλληλεγγύη οι συνάνθρωποι μας και το νησί, θα μπορούσε να κάνει μια γενναία απόφαση ο διοικητής του ΕΦΚΑ και να διαγράψει ή τουλάχιστον να μειώσει τα ποσά του ΕΦΚΑ ή τουλάχιστον να ειδωθούν και να δοθούν και εξηγήσεις και απαντήσεις, να αξιολογηθούν οι ενστάσεις με περισσότερη επιμέλεια και περισσότερη σεβασμό προς τους πολίτες μας. Καθώς επίσης η Διοικητική Επιτροπή αποφάσισε χθες και σήμερα πεσμένα στέλνουμε 5.000 φιάλες νερού στην Σαμοθράκη, σε επικοινωνία που είχαμε τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, για να δοθούν στους πολίτες, γιατί ξέρουμε ότι το νησί έχει αποκοπεί από νερό, και θα είμαστε δίπλα σε όλες τις ενέργειες που χρειάζεται αυτή τη χρονική στιγμή το νησί της Σαμοθράκης. Ανάλογο αίτημα διατύπωσε και ο πρόεδρος του Παραρτήματος Θράκης του Οικονομικού Επιμελητηρίου αναφορικά με την παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και καταβολής φόρων εισφορών, τελών αλλά και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών των επαγγελματιών που επλήγησαν από τη θεομηνία της Δευτέρας 25 Σεπτεμβρίου στο νησί του Εύρου. Η οικονομική και η κοινωνική ζωή για να μπορέσει να συνεχίσει όπως ήταν πριν, θα πρέπει να περάσει αρκετός καιρός. Επειδή ήδη τόσο οι πολίτες εκεί όσο και οι επιχειρήσεις έχουν τις υποχρεώσεις προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Ήθιστε και από την πρακτική, δηλαδή, αλλά το βλέπουμε και καθημερινά και για την προηγούμενη χρονιά, σε πολλές περιπτώσεις, όπως ήταν οι σεισμοί στην ΚΟ ή στη Μυτιλίνη, πλημμυρικά φαινόμενα, αξιοποιήθηκαν το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο που δίνει δυνατότητα στον Υπουργό Οικονομικών, όταν μια κατάσταση κηρυχθεί σε κατάκταση εκτάκτου ανάγκης πολιτικής προστασίας, να δίνει αναστολή ή να μεταθέτει τις ημερομηνίες υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, να δίνει αναστολή πληρωμής των βεβαιωμένων χρεών και σε πολλές περιπτώσεις άλλες να ρυθμίζει, ας πούμε, ακόμα και δάνεια κατά ευνοϊκό τρόπο. Ήδη δηλαδή τις πλημμύρες του 2006 εδώ στον Εύρο είχαμε, ας πούμε, τέτοιες παροχές από την πολιτεία. Ο Μενέλαος Μαλτέζος επεσήμανε ότι πρόκειται για μια ρύθμιση που έχει εφαρμοστεί σε ανάλογες περιπτώσεις φυσικών καταστροφών στο παρελθόν, με το πλέον πρόσφατο παράδειγμα να είναι το νησί της ΚΟ αλλά και το Δήμο Ευρώτα Λακωνίας, όπου σημειώθηκαν έντονες βροχοπτώσεις το 2016. Θεωρώ ότι είναι ενημερωμένος ο Δήμαρχος
της Σαμοθράκης για το να κάνει αξιοποίηση αυτού του θεσμικού πλαισίου, υποβάλλοντας αίτημα προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, αλλά και οποιαδήποτε άλλη αρχή στην οποία θα μπορέσουν να πάρθουν αυτές οι αποφάσεις, να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις οι οποίες, αλλά και οι πολίτες της περιοχής της Σαμοθράκης, οι οποίες υπέστησαν αυτή τη φοβερή ζημιά. Προκειμένου μέχρι να αποκατασταθεί δηλαδή η ομαλή λειτουργία της, και της κοινωνίας και της οικονομίας. Πάμε να μιλήσουμε αμέσως τώρα με τον βουλευτή Εύρου του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργο Καΐσα, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε βουλευτά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, να ξεκινήσω και να σας ρωτήσω αρχικά, αν αληθεύει η πληροφορία πως την ερχόμενη Τρίτη, καιρού επιτρέποντος, θα πω εγώ, θα επισκεφτεί την Σαμοθράκη ο αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Τσιρώνης. Είναι μέσα στους σχεδιασμούς, βέβαια όπως είπατε υπάρχουν και πολλά απρόοπτα και ο καιρός δεν ξέρουμε πώς θα είναι, αλλά είναι μέσα στο σχεδιασμό του κυρίου Τσιρώνη να επισκεφθεί την Σαμοθράκη, γιατί όπως όλοι ξέρουμε υπάρχουν και ζημιές και σε ζωικό κεφάλαιο και σε φυτικό, και θέλει να δει και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης τι ακριβώς συμβαίνει. Αν και ο ΕΛΓΑ έχει ήδη αποτιμήσει, μου φαίνεται, αν όχι όλες τις ζημιές, πάντως ένα μεγάλο τμήμα έχει καταγραφεί. Μάλιστα, τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με το νησί, μιλάμε για τεράστιες καταστροφές, με το Δήμαρχο να κάνει λόγο ακόμη και για πλήρη διάλυση. Μέχρι στιγμής υπάρχει αυτή η έκτακτη οικονομική βοήθεια των 150.000 ευρώ. Γνωρίζετε κάτι περαιτέρω, γιατί μόλις γυρίσετε και από Αθήνα να ενημερώσουμε, γνωρίζετε κάτι περαιτέρω από τις επαφές λοιπόν που να φανταστώ είχατε με υπουργούς? Αυτά τα 150 είναι για τις 20 συσκευές που λένε, για τις πρώτες βλάβες, για τις πρώτες ζημιές. Δεν είναι... Είναι η αρχική βοήθεια, ναι. Είναι για να πορευθούν οι άνθρωποι, άλλος που ξέρω εγώ δεν έχει ψυγείο, δεν έχει κουζίνα, δεν έχει, είναι τα πρώτα λεφτά που λένε. Και μάλιστα θα σας έλεγα ότι... η ζήτηση ήταν 100.000 και το Υπουργείο έδωσε 150. Λοιπόν, αυτό όμως είναι για τις άμεσες ανάγκες. Πριν ακούσαμε τον Αντιπεριφερειάρχη... Με την ευκαιρία αυτή, την μεγάλη καταστροφή, την πραγματικά μεγάλη καταστροφή, θα πρέπει να... με ψυχραιμία πλέον όλοι οι παράγοντες και βέβαια και ο Δήμος και η Περιφέρεια να δούμε γιατί είχαμε τόσο μεγάλη καταστροφή. Εντάξει, είχαμε μεγάλη βροχόπτωση, είχαμε ποσότητες μεγάλες, αλλά εκείνο δεν μπορούμε... Δεν είναι κοινό μυστικό ότι η Σαμοθράκη ήταν... Είναι φυσικό φαινόμενο. Λοιπόν, να δούμε όμως τι ακριβώς γίνεται στην Σαμοθράκη. Δεν υπήρχε υποδομή, τα όμβρια ύδατα δεν έχουν που να πάνε. Δεν υπάρχει κάποιο σχέδιο. Είναι χρόνιο πρόβλημα αυτό, κύριε Καΐσα, για το νησί. Δεν είναι τωρινό. Δεν έγινε αυτή η καταστροφή. Είναι ένα χρόνιο πρόβλημα. Το γνωρίζουμε εδώ και χρόνια, εδώ και 70 χρόνια, είπε ο Δήμαρχος. Ένα χρόνιο πρόβλημα, αλλά σε κάποια φάση νομίζω ότι πρέπει να γίνει μια σωστή δουλειά, μια σωστή μελέτη και τουλάχιστον ο υπουργός, ο κ. Σπίρτης που ήρθε απάνω και που το συζητήσαμε μετά, είναι αυτής της άποψης. Να λυθούν οριστικά τα ζητήματα και να μπουν σε σωστή βάση. Το κέντρο υγείας είναι ένα κτίσμα το οποίο στην κυριολεξία βρίσκεται στο ρέμα. Λοιπόν, άρα κάθε φορά που θα έχουμε δηλαδή λίγο παραπάνω βροχή θα συμβαίνουν όλα αυτά, θα καταστρέφονται και μηχανήματα και τα λοιπά. Νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία να μπει σε μια σωστή βάση, να γίνει μια μελέτη για τις υποδομές, όπως θα έλεγα και για την ίδρυψη, λοιπόν, και να λυθούν τα ζητήματα της Σαμοθράκης σωστά και οριστικά. Μάλιστα. Κύριε Καΐσα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Και εγώ να σας ευχαριστήσω και μου δώσετε τη δυνατότητα. Να είστε καλά. Γεια σας.
Συνεπισκέψεις λοιπόν στο νησί της Αμοθράκης δεν θα έχουμε μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ, από την κυβερνητικούς μάλλον υπουργούς, αλλά και από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πάμε στον βουλευτή Εύρου της Νέας Δημοκρατίας, Αναστάσιο Δημοσχάκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Κύριε Δημοσχάκη, λοιπόν, ο κύριος Καραμαλής και ο κύριος Βορύδης θα επισκεφθούν το νησί της Αμοθράκης. Ποια μέρα θα γίνει αυτή η επίσκεψη και πώς ακριβώς έχετε ενημερώσει για το τι θα αντικρίσουν και αν έχουν κάποια εικόνα για το νησί? Σε συνέχεια της παρουσίας μου από την πρώτη στιγμή μετά των συνεργατών μου στο νησί της Αμοθράκης, εξαιτίας του καιρικού φαινομένου και των ζημιών που προκλήθηκαν, οργανώνεται με εντολή του Προέδρου μας κλιμάκιο βουλευτών τομεαρχών κοινοβουλευτικού έργου που θα διευρυνθεί και από στελέχη μας επιστημονικών πεδίων της ΝΟΔΕ και προσεχώς θα επισκεφθεί το νησί για συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και τους φορείς τους τοπικούς. Η ανακοίνωση σε ό,τι αφορά την πραγματοποίηση αυτής της επίσκεψης και των συσκέψεων και των αυτοψιών που θα ακολουθήσουν θα γνωστοποιηθεί με δελτίο τύπου της Νέας Δημοκρατίας από τα κεντρικά, όπως έγινε και με τον πρώτο πυρήνα που αναφέρθηκε, δηλαδή οι δύο τομεάρχες εσωτερικών και δημόσιας τάξης, ο μεταφορών και υποδομών και ο ομιλών σε ό,τι αφορά την εθνική άμυνα. Μάλιστα, κύριε Δημοσχάκη, βρεθήκατε από την πρώτη στιγμή στο νησί, στη Σαμοθράκη. Διαπιστώσατε μάλλον κάποια κολλησιεργία σε όλα αυτά που έγιναν, ο κρατικός μηχανισμός δούλεψε από την αρχή? Κοιτάξτε, επειδή είχα την εμπειρία ζωής σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση κρίσιμων περιστατικών που συνέβησαν στο ελληνικό κράτος και μάλιστα παρόμοια περιστατικά, πάνω απ' όλα όμως επλήττετο από το καιρικό φαινόμενο και προκλήθηκαν κέρια προβλήματα και πλήγματα στις υποδομές, στα δίκτυα και όχι μόνο στο νησί της Αμοθράκης, εκλογικής μου περιφέρειας, αγαπημένο μας νησί όλων των Ευρυτών, όλων των Θρακιωτών, και γι' αυτό μετέβην άμεσα, αφού ενημέρωσα φυσικά τον πρόεδρο μας, προκειμένου να ενώσω τις δυνάμεις μου με τα μέλη του κυβερνητικού κλιμακίου που άρχισαν σιγά σιγά να ανεβαίνουν στον Εύρο. Όλοι μας νιώσαμε ικανοποίηση όπου και αν βρισκόμαστε, είτε από την συμπολίτευση είτε από την αντιπολίτευση, να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας, να συμπαρασταθούμε αυτούς τους ανθρώπους μέσα από την ένωση των δυνάμεών μας. Και νομίζω ότι αυτό το απέδειξα, ότι σκεφτόμουν φωναχτά και γνωστοποιούσα τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει η κεντρική κυβέρνηση ώστε να ενεργοποιήσει τον κρατικό μηχανισμό για την αντιμετώπιση των πρώτων προβλημάτων που ήταν πελώρια που έπρεπε να αντιμετωπιστούν. Έτσι θα συνεχίσουμε. Θα συνεισφέρουμε ό,τι καλό διαθέτουμε για το καλό του τόπου, για το καλό της Σαμοθράκης. Μάλιστα, κύριε Δημοσχάκη, φέρατε ωστόσο το θέμα της Σαμοθράκης, των καταστροφών που έχει υποστεί η Σαμοθράκη και στη Βουλή. Τι ρωτάτε στην επίκαιρη ερώτησή σας στον αρμόδιο υπουργό? Με επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσα σήμερα το μεσημέρι στο Προεδρείο της Βουλής, ζητώ από τον Υπουργό Μεταφορών να προσέλθει στην Ολομέλεια του Ελληνικού Κοινοβουλίου, να ενημερώσει καταρχήν τα κόμματα, να ενημερώσει εμάς, πάνω απ' όλα να ενημερώσει τους ευρύτες και κυρίως τους αμοθρακίτες, ποιο είναι το πρόγραμμά του, ποιο είναι το σχέδιό του σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των πρώτων προβλημάτων που θα πρέπει να αρχίσει να λειτουργεί και η χώρα αλλά και το νησί στο σύνολό του. Και από εκεί και πέρα, ποια είναι τα χρηματοδοτικά εργαλεία, με ποιο τρόπο θα εκμεταλλευτεί αυτά, αν θα προσφύγει και θα ζητήσει στα πλαίσια της ελληνικής από τις δομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη βοήθεια των εταίρων μας. Αυτά σε πρώτη φάση, και από εκεί και πέρα πιστεύω ότι θα προσέλθει ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κύριος Σπίρτζης,
με τον οποίο συνεργάστηκα υποδειγματικά και ως καλός οικοδεσπότης του Εύρου, ο Μιλών, αλλά όμως και απλόχερα ότι γνώριζα τα έθετα υπόψη του και μάλιστα του εισηγήθηκα και νωρίτερα στους γενικούς γραμματείς. Θα πρέπει να συνταχθεί ένα master plan, μία μελέτη συνολική που θα αφορά και τις υποδομές και, και τα δίκτυα και την αποκατάσταση, αλλά πάνω απ' όλα θα πρέπει αυτό το master plan, αυτό το σχέδιο, αυτή η μελέτη θα πρέπει να είναι συνδεδεμένη με ποιο τρόπο θα υλοποιηθεί, ποια θα είναι τα χρηματοδοτικά εργαλεία σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, διότι είναι ευκαιρία αυτή η καταστροφή η οποία προκλήθηκε εξαιτίας ακραίου καιρικού φαινομένου και δεν άντεξαν οι δομές και οι υποδομές της Αμοθράκης να μετεξελιχθεί σε πλεονέκτημα. Μπορεί το νησί, έχει όλες τις προϋποθέσεις να απογειωθεί. Έχει την αγάπη όλων των Ελλήνων, έχει την αγάπη όλων των Θρακιωτών, την αγάπη και τη συμπαράσταση των Ευρυτών. Χθες είπα στο γραφείο του τον κύριο Λαμπάκη, τον δήμαρχο του Μητροπολιτικού Δήμου του Εύρου και της Θράκης: δήμαρχε, υιοθέτησε αυτό το νησί, αξίζει τον κόπο. Έχεις τις δυνάμεις, έχεις τους πόρους, έχεις τους επιστήμονες που μπορούν να βοηθήσουν έναν αυτοτελή και αυτόνομο μικρό δήμο και μάλιστα σε περιορισμένη έκταση. Και θέλω να καταθέσω ότι δεν είναι μόνο οι Έλληνες που λατρεύουν αυτό το νησί. Έχω πάρει επιστολές, έχουν στείλει μηνύματα ξένοι παράγοντες, απλοί πολίτες και ενδιαφέρθηκαν για το νησί της Νίκης. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, μία η πρώτη μου δήλωση στη σελίδα είχε τέτοια επισκεψιμότητα η οποία για μένα χαρακτηρίζεται πρωτοφανής. Μάλιστα. Κύριε Δημοσχάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θέλω να δηλώσω. Παρακαλώ. Και να απευθυνθώ σε όλους τους παράγοντες και σε όλους τους Σαμοθρακίτες και τις Σαμοθρακίτισσες. Αλλά πάνω απ' όλα σε αυτόν τον λαό του Εύρου που πραγματικά ερεθίστηκε, που πραγματικά πόνεσε για αυτό το νησί, ότι θα συνεχίσω να αγωνίζομαι και να αναδεικνύω τα προβλήματα της Σαμοθράκης. Θα συνεχίσω να διεκδικώ με κάθε τρόπο την ικανοποίηση των δικαίων αιτημάτων τους και να τους συμπαρίσταμε από καρδιάς. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Ο αγώνας συνεχίζεται. Σύντομα θα είναι το κλιμάκιο της Νέας Δημοκρατίας εμπλουτισμένο και με επιστήμονες ειδικούς. Εκεί θα είμαστε. Δεν τελειώνει το πρόβλημα της Σαμοθράκης. Τώρα άρχισε και όταν θα ολοκληρωθεί θα είναι ένα υποδειγματικό και πρότυπο νησί των ελληνικών θαλασσών αλλά και της Ευρώπης. Αυτή είναι η θέση του. Ήταν παραπονεμένο, ήταν εγκαταλελειμμένο και γι' αυτό το ίμιση του κοινοβουλευτικού μου έργου έχει θέματα της Σαμοθράκης. Μάλιστα. Κύριε Δημοσχάκη, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να σε ευχαριστήσω πολύ και να συνεχίσουμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Και να συνεχίσουμε με την υπόλοιπη θεματολογία. Στην Αλεξανδρούπολη βρέθηκε ο ιδρυτής και πρώην διοικητής της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος Μανώλης Φακιανάκης, ως κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση με θέμα την ασφαλή χρήση του διαδικτύου. Την ομιλία παρακολούθησαν μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί, αλλά και γονείς που ενημερώθηκαν για τους τρόπους προφύλαξης κατά την πλοήγηση στο ίντερνετ. Τους κινδύνους που ελοχεύουν στο διαδίκτυο, ιδιαίτερα για τους ανήλικους χρήστες του, εξέτασε ο πρώην προϊστάμενος της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος και αντιστράτηγος της ελληνικής αστυνομίας Μανώλης Φακιανάκης, στην εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν οι Λέσχοι Αλεξανδρουπολιτών από κοινού με τη Δημοτική Αρχή. Η ομιλία με θέμα ασφαλή χρήση του διαδικτύου διεξήχθη στο Δημοτικό Θέατρο της πρωτεύουσας του Νομού Εύρου το πρωί της 5ης 28 Σεπτεμβρίου με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Εμείς σήμερα έχουμε την τιμή και χαρά να μιλήσουμε στα παιδιά της πόλης σας, όπου το πρώτο πράγμα που θα πούμε είναι το διαδίκτυο και το μέλλον. Πώς μπορούν μέσα από το διαδίκτυο να είναι on και όχι off στη νέα εποχή που έρχεται και πώς μπορούν μέσα από το διαδίκτυο να πάρουν ορθές βάσεις για να συνεχίσουν τη ζωή τους και πάνω απ' όλα με την τεχνολογία αγκαλιά να φύγουν για το μέλλον.
Έτσι λοιπόν, σήμερα θα είναι μια ημερίδα η οποία θα έχει να κάνει με το διαδίκτυο, με τα καλά του διαδικτύου, γιατί πρέπει όλοι σας να ξέρετε ότι το διαδίκτυο είναι φως. Εμείς εδώ δεν ήρθαμε για να δαιμονοποιήσουμε το διαδίκτυο, εμείς εδώ ήρθαμε για να μορφώσουμε τα παιδιά μας μέσα από εμπειρίες ενός ανθρώπου και μιας εγκληματολόγου που έχουν μέσα από το διαδίκτυο, για να τους πούμε πόσο δυνατό μέσο είναι να το έχουν στη φαρέτρα τους, παράλληλα όμως με κινδύνους που έχει, που ελοχεύουν κίνδυνοι, όπου τους κινδύνους θα τους δουν από πρώτο χέρι από έναν άνθρωπο που επί 35 χρόνια ήταν στη δίωξη 23-35 στην ελληνική αστυνομία, που τιμώ και αγαπώ πάντα, όπου μέσα από αυτά τα 23 χρόνια έχω να παραθέσω μια σειρά περιστατικών μέσα από δυνατές εμπειρίες, για να μπορούν να νιώσουν και να βιώσουν το 2% που έχει κίνδυνο το διαδίκτυο, να το νιώσουν και μέσα από τις εμπειρίες αυτές να τους γίνουν οι εμπειρίες παραδείγματα ζωής, για να μπορέσουν να προχωρήσουν στο μέλλον, που το μέλλον χωρίς το διαδίκτυο πλέον δεν υπάρχει. Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στις 9.30 το πρωί, ώστε να μπορέσουν να παραστούν οι μαθητές των γυμνασίων και λυκείων της πόλης, οι οποίοι και αποτελούν μέρος των βασικών χρηστών του διαδικτύου, αλλά και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί. Το παρόν έδωσαν επίσης εκπρόσωποι τόσο της περιφερειακής όσο και της δημοτικής αρχής. Ο Μανώλης Φακιανάκης, έχοντας στο ενεργητικό του την επιτυχημένη διερεύνηση τουλάχιστον 3.000 υποθέσεων διαδικτυακών παραβάσεων, τόνισε ότι δεν θα πρέπει οι μαθητές να περνούν στην άλλη άκρη με την δαιμονοποίηση του διαδικτύου. Ο ιδρυτής της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος το 1995, απόστρατος πλέον, αποτελεί από τα ιδρυτικά μέλη του νέου ελληνικού CSI, Ινστιτούτου που δραστηριοποιείται στο χώρο του διαδικτύου και ενημερώνει πολίτες, γονείς και παιδιά για τους κινδύνους που ελοχεύουν, ενώ παρέχει και δωρεάν υπηρεσίες εκπαίδευσης. Όταν εσείς νομίζετε ότι έχετε κλειστή κάμερα, είναι μεγάλο λάθος. Η κάμερα ανοίγει με ένα προπρόγραμμα που το βρίσκει οποιοδήποτε και είναι σε κοινή θέα. Έτσι λοιπόν θα πρέπει όλοι σας να ξέρετε και να γνωρίζετε ότι όταν συνομιλείτε με ανθρώπους που δεν γνωρίζετε, θα βάζετε σελωτέ στην κάμερα του λάπτοπ ή του υπολογιστή σας. Οι κακοποιήσεις, να ξέρετε, είναι το χειρότερο πράγμα και η χειρότερη εμπειρία ενός ανθρώπου. Λένε ότι χιλιάδες Έλληνες πίνουν ψυχοφάρμακα και παιδιά, τα οποία δεν μπορούν να αντέξουν σκέψεις κακές και δεν μπορούν να αντέξουν αυτό που λέγεται κακοποίηση ψυχής. Γιατί εκτός την κακοποίηση του σώματος, έχουμε και την κακοποίηση της ψυχής. Που εδώ θέλω να με ακούσετε προσεκτικά. Γιατί να με ακούσετε? Γιατί η ψυχή του ανθρώπου είναι το α και το ω. Και εσείς που είσαστε ευαίσθητα παιδιά, εάν τώρα η ψυχή σας, που είσαστε πάνω στη χαρά, δεχτεί κακοποίηση, η δεχτή bullying, και το bullying είναι μορφή κακοποίησης, θα ξέρετε ένα πράγμα: είναι δύσκολο να επανέλθετε. Αυτά σας τα λέει ο άνθρωπος που έχει χειριστεί 3.500 υποθέσεις με παιδιά, τα οποία έχω πάει σε 3.500 οικογένειες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η εμπειρία μου είναι τόσο μεγάλη που θα σας πει άλλη μία συμβουλή: να είσαστε κοντά στους γονείς σας και στους καθηγητές σας. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγαν ο Δήμος Αλεξανδρούπολης από κοινού με το Δικηγορικό Σύλλογο, το Επιμελητήριο Εύρου και το Σύνδεσμο Ξενοδόχων Θράκης, ζητώντας την μερική αναστολή και ακύρωση της κοινή υπουργική απόφαση για τη σύσταση νέων σταθμών διοδίων. Στο αίτημά τους υπογραμμίζουν ότι η επιβολή των πολλαπλών διοδίων για τις μετακινήσεις προκαλεί ανεπανόρθωτη οικονομική βλάβη, ενώ παραβιάζονται συνταγματικές διατάξεις όπως και η ευρωπαϊκή και η ελληνική νομοθεσία. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγαν φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης Αλεξανδρούπολης, ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρηματίες κατά της απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών για τη σύσταση νέων σταθμών διοδίων στην Εγνατία Οδό και πιο συγκεκριμένα για τα διόδια στο Αρδάνιο και τη Μέστη. Στο Συμβούλιο Επικρατείας προσέφυγαν αναλυτικά η Περιφέρεια Υπήρου, η Δήμη Μετσόβου Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης, το Επιμελητήριο Εύρου, ο Σύνδεσμος Ξενοδόχων Θράκης, η Ένωση Ξενοδόχων Μετσόβου, δικηγόροι και επιχειρηματίες. Κατετέθη τελικά η αίτηση ακυρώσεως του Δήμου Αλεξανδρούπολης, βάζοντας μέσα στο δικόγραφο και το Δικηγορικό Σύλλογο Αλεξανδρούπολης και άλλους οργανωμένους συλλόγους, οι οποίοι δραστηριοποιούνται με έδρα την Αλεξανδρούπολη και γενικότερα τη Θράκη,
κατατέθηκε ενώπιν του Συμβουλίου Επικρατείας, αναμένοντας την εκδίκασή τους, την εκδίκασή της, και έχοντας μελετήσει αυτό το δικόγραφο με τη νομική υπόσταση που έχω ως δικηγόρος, διαπιστώνω ότι έχει γίνει μια καταπληκτική δουλειά από τους δύο καθηγητές δικηγόρους του Δημοκρατικού Πανεπιστημίου, οι οποίοι κατήρτισαν το δικόγραφο αυτό, και προσδοκάμε ότι θα έχει αίσιο αποτέλεσμα η παραδοχή των όρων και της ουσίας και του νομικού μέρους και των τύπων οι οποίοι παραβιάστηκαν για τη λειτουργία των διοδίων στην Μέστη και το Αρδάνιο. Συγκεκριμένα ζητούν να καταργηθεί εν λόγω υπουργική απόφαση κατά το σκέλος προβλέπει τη λειτουργία των σταθμών διοδίων στο Αρδάνιο και στη Μέστη. Το γεγονός ότι δεν έγινε δημόσια διαβούλευση πριν από την ΚΙΑ δημιουργεί μια ακυρότητα, η οποία ακυρότητα δεν μπορεί να παραβλεφθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας και πρέπει να ακυρώσει αυτή την ΚΙΑ εξ αυτού ακριβώς του λόγου. Η δημόσια διαβούλευση προκύπτει από τον νόμο και δεν έγινε. Το ότι έπρεπε να δημοσιευθεί στο διαδίκτυο και δεν συνέβη επίσης είναι ένας λόγος ισχυρότατος, και το γεγονός ότι επί της ουσίας δεν έγινε μελέτη περιβαλλοντικών όρων που θα ονομάζει, θα κατανομάζει, θα προσδιορίζει τις επιπτώσεις του κάθε σταθμού επί της Εγνατίας Οδού, μη υφισταμένης αυτής της μελέτης των περιοδικών επιπτώσεων, σημαίνει ότι και επί της ουσίας πάσχει αυτή η οικία. Άρα τα αποτελέσματα τα οποία περιμένουμε μέσα από την εκδίκαση, μάλλον θετικά πρέπει να είναι. Σε κάθε περίπτωση θα κοινοποιήσουμε αυτήν την έτσι ακυρώσεως προς το αρμόδιο Υπουργείο του ΤΑΙΠΕΔ, για να αντιληφθούν ότι με το λαό δεν πρέπει κανείς να παίζει και ότι μάλλον πρέπει να αποσύρουν την λειτουργία μέχρι να ολοκληρώσουν την υπεσχεμένη μελέτη περιβαλλοντικών όρων όσον αφορά την εφαρμογή της αναλογικότητας των διοδίων, που είναι ένα δίκαιο σύστημα για το λαό και ταυτόχρονα θα δημιουργήσει εκείνα τα αποταμιευτικά αποθέματα όσα χρειάζεται για να συντηρηθεί και η Εγνατία Οδός. Υπογραμμίζουν οι προσφεύγοντες ότι η επιβολή των πολλαπλών διοδίων για τις μετακινήσεις τους εντός και εκτός των περιφερειών τους προκαλεί ανεπανόρθωτη οικονομική βλάβη, ενώ παραβιάζονται συνταγματικές διατάξεις η ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία. Ο λαός δεν έχει παρά και αυτήν τη φορά, όπως συνήθως κάνουμε, να πάρουμε τα πράγματα στα χέρια μας, κουβαλώντας ένα ακόμα βάρος και εμείς ως θεσμικοί εκπρόσωποι των τοπικών κοινωνιών, αλλά και ο ίδιος ο λαός της κάθε τοπικής κοινωνίας, γιατί δεν μας μείνει τίποτα άλλο παρά μόνο η θέλησή μας και η δύναμη που έχουμε στα χέρια μας για να αντιπαλέψουμε το κακό ενάντια στα συμφέροντα της τοπικής μας κοινωνίας. Ξεκινούν τη λειτουργία τους στα μέσα Οκτωβρίου οι σχολές γονέων στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου ως συνέχεια των πολυετών δράσεων του Κέντρου Πρόληψης. Η εναρκτήρια εκδήλωση θα γίνει στις 11 Οκτωβρίου στο Νομαρχείο της Αλεξανδρούπολης. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τους ενδιαφερόμενους γονείς που θέλουν να συμμετάσχουν στις σχολές γονέων που θα πραγματοποιηθούν για 19η χρονιά από το Κέντρο Πρόληψης Νομού Εύρου. Η Σχολή Γονέων έχει στόχο να βοηθήσει τους γονείς να κάνουν αυτό που πιστεύουν πως είναι καλύτερο για τα παιδιά τους, σε ένα περιβάλλον κατανόησης, αποδοχής και με έμφαση στην κοινή ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμού. Σχολές γονέων και φέτος λοιπόν, για 19η συνεχή χρονιά, δωρεάν όπως πάντα από το Κέντρο Πρόληψης. Τι είναι οι σχολές γονέων? Μαθήματα για γονείς. Σε εισαγωγικά εμείς το βάζουμε το μαθήματα, γιατί δεν μαθαίνουμε μόνο, αλλά ο τρόπος που μαθαίνουμε, που τον λέμε εμείς βιωματικό, είναι ένας τρόπος που ο γονιός συμμετέχει, συζητάει, ανταλλάσσει ιδέες και απόψεις και σίγουρα όμως παίρνει και ιδέες και προτάσεις από τους ειδικούς που συντονίζουν τις σχολές γονέων και που είναι εξειδικευμένοι για να κάνουν αυτά τα μαθήματα στους γονείς, και φυσικά αφορούν τους γονείς ηλικίας από 0 έως ηλικία γυμνασίου. Από ό,τι φαίνεται έχουμε πάρα πολύ έτσι ενδιαφέρον από την πλευρά των γονιών και θέλουμε να πιστεύουμε ότι και αυτή η χρονιά θα είναι μια γόνιμη και δημιουργική χρονιά για τις σχολές γονέων. Στις συναντήσεις οι γονείς έχουν την ευκαιρία να επεξεργαστούν θέματα όπως μαθαίνω να ακούω αυτοεικόνα και αυτοεκτίμηση, σχέσεις μεταξύ αδερφών, έκφραση συναισθημάτων, επίλυση συγκρούσεων, καθώς και άλλα θέματα που αφορούν στη βελτίωση της επικοινωνίας στην οικογένεια. Οι σχολές γονέων ολοκληρώνονται σε 10 με 12 δίωρες απογευματινές ή πρωινές συναντήσεις, με συχνότητα μία φορά την εβδομάδα. Η ημέρα και η ώρα καθορίζονται σε συνεννόηση με τους ενδιαφερόμενους γονείς. Οι σχολές γονέων γίνονται μία φορά την εβδομάδα, ένα δίωρο
είτε απόγευμα είτε και πρωί. Τα τελευταία χρόνια έχουμε και αυτή τη δυνατότητα για γονείς που δεν εργάζονται και μπορούν να συμμετέχουν και πρωινά. Και οι συναντήσεις είναι από 10 έως 12 συναντήσεις σε αυτό το χρονικό διάστημα. Αν υπάρχουν πολλοί γονείς, που μάλλον αυτό γίνεται ήδη, θα κάνουμε και ένα δεύτερο κύκλο από το Φλεβάρι και μετά, δηλαδή καινούριο κύκλο εκπαίδευσης. Και να πω τώρα ότι την Τετάρτη, 11 του μηνός, 11 Οκτώβρη, στις 6.30 ώρα το απόγευμα, στο Νομαρχείο, θα έχουμε τη μεγάλη εκδήλωση της έναρξης των σχολών γονέων και όσοι γονείς έχουν δηλώσει συμμετοχή για τις σχολές γονέων θα καλούνται να παρευρεθούν, θα κληθούν για να παρευρεθούν, έτσι ώστε να χωριστούν τα τμήματα, να γίνουν οι ομάδες και να έχουν τη δυνατότητα να ακούσουν και μια ομιλία με ένα σχετικό θέμα. Οι σχολές γονέων συνεχίζουν το έργο τους για 19η συνεχή χρονιά και έχουν σκοπό να στηρίξουν τους γονείς στο δύσκολο έργο τους. Μέσα σε ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης και ασφάλειας, οι γονείς παίζουν, συζητούν, συμμετέχουν σε βιωματικές δραστηριότητες, ενημερώνονται, μαθαίνουν και ανταλλάσσουν απόψεις και εμπειρίες. Το φετινό θέμα στην μερίδα έναρξης των σχολών γονέων θα είναι «Από τη βία στη γλώσσα μας, στη γλώσσα της καρδιάς», δηλαδή πώς μιλώντας μπορούμε να προστατεύσουμε τις σχέσεις μας με τους ανθρώπους γύρω μας και κυρίως όμως με τα παιδιά μας. Να πω ότι αν θυμάμαι καλά γύρω στις 4.500 γονείς έχουν περάσει από τις σχολές γονέων όλα αυτά τα χρόνια και η εμπειρία, αυτό που λένε δηλαδή οι γονείς, λένε ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό. Μειώνει το συνέστημα ότι εγώ μόνος μου είμαι με μια πλειάδα προβλημάτων, έχουν την αίσθηση ότι μπορούν να ακουστούν και να μοιραστούν πράγματα και δημιουργείται έτσι μια κοινωνία ανθρώπων και ψυχών μέσα στην οποία ο καθένας μας νιώθει λιγότερο μόνος και νομίζω ότι έτσι μπορεί να δημιουργηθεί ένα κατάλληλο κλίμα για να ανταπεξέλθει κανείς στα προβλήματά του. Έχουν γίνει πολλές φιλίες, έχουμε ομάδες οι οποίες βρίσκονται μετά τη λήξη των σχολών γονέων για πολύ καιρό ακόμα και νομίζω ότι αυτό σαν εμπειρία, σαν βίωμα είναι κάτι πολύ σημαντικό γιατί στην εποχή που ζούμε δυστυχώς η μοναξιά είναι ένα ζητούμενο και νομίζω ότι η μοναξιά είναι κάτι που χρειάζεται να το διαχειριστούμε και να το αντιμετωπίσουμε και η μοναξιά δεν έχει να κάνει με το πόσους έχεις μαζί σου αλλά πώς νιώθεις μέσα σου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε ξανά στο deltatv.gr. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.